Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί Δευτέρα βράδυ στον Ενικό για να κουβεντιάσουμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα, για τις μίζες, για το μεγάλο σκάνδαλο των εξοπλισμών. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό, θα κάνουμε ενοίξεις και για το άλλο σκάνδαλο, το σκάνδαλο του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Θα συζητήσουμε γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο η δικαιοσύνη και οι έρευνες που αυτό τον καιρό κάνει παρεμβαίνουν, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη παρεμβαίνουν, στην εξέλιξη των πολιτικών μας πραγμάτων. Υποδέχομαι στο στούντιο του Σταρ και στον Ενικό τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλώς ορίσατε. Γεια σας. Τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Αθανασίου. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Τη βουλευτήνα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και συνάδελφό μου δημοσιογράφο, αγαπημένη Ηλιάνα Κανέλη. Καλώς ορίσατε, κυρία Κανέλη. Καλώς σας βρήκα. Υποδέχομαι επίσης τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Ρήγα. Καλώς ορίσατε, κύριε γραμματέα. Υποδέχομαι τον βουλευτή της ΔΗΜΑΡ, τον κύριο Νίκο Τσούκαλη. Καλώς ορίσατε, κύριε Τσούκαλη. Υποδέχομαι τον μέχρι πριν από λίγη ώρα, εγώ όταν τον κάλεσα ήταν βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αλλά τώρα είναι ανεξάρτητος. Μάλλον δεν ξέρω αν είναι ανεξάρτητος, αυτό εκείνος θα το αποφασίσει. Δεν μπορώ να πω εγώ. Απόλυτα ανεξάρτητος. Απόλυτα ανεξάρτητος. Τον κύριο Γιώργο Νταβρύ, ο οποίος είναι και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας, ήταν τομεάρχης Εθνικής Άμυνας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και επομένως ξέρει τα θέματα, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, ξέρει καλά τα θέματα που θα συζητήσουμε, αλλά θα μου επιτρέψει στην πορεία της συζήτησης να θέσω και ένα ερώτημα για τα σημερινά στους ανεξάρτητους Έλληνες. Και υποδέχομαι επίσης τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, γνωστό διαπρεπή ποινικολόγο, ο οποίος στην υπόθεση των εξοπλισμών εκπροσωπεί, είναι συνήγορος του κυρίου Ευσταθίου. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλώς ορίσατε. Υποδέχομαι τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη, επίσης διαπρεπή ποινικολόγο, συνήγορο του Αντώνη Κάντα. Καλησπέρα. Στην υπόθεση για την οποία γίνεται θόρυβος τελευταία. Τον επίσης πολύ γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Ιωάννη Παγορόπουλο, καλώς ορίσατε, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει τον κύριο Άκη Τσοχατζόπουλο σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Υποστράτηγο εν αποστρατεία, να με συγχωρείτε, και αμυντικό αναλυτή, γνωστό σε όλους μας και από βιβλία που έχει γράψει και από συνεντεύξεις που έχει δώσει, τον κύριο Κωνσταντίνο Φράγκο. Καλώς ορίσατε. Και δύο συναδέλφους μου, τον Κώστα Χαρδαβέλα, ο οποίος γράφει και στη Real News και τις τελευταίες μέρες έβγαλε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τα θέματα αυτά. Τελευταίο άφησα τον Τάσο Τέλογλου, διότι είναι star. Και ως star είναι ουσιαστικά οικοδεσπότης μαζί μου απόψε σε αυτή την εκπομπή. Τώρα, πριν μπούμε στη συζήτηση με όλους σας, θα πάω στον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τραγάκη. Ο κύριος Τραγάκης ήταν πριν από 9-10 χρόνια επικεφαλής της Εξεταστικής Επιτροπής που ασχολήθηκε με το θέμα των εξοπλισμών και των μιζών. Και έκανε μία δήλωση πριν από μερικές ημέρες στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, με την οποία σήκωσε πολύ μεγάλη σκόνη. Σήκωσε πολύ μεγάλο θόρυβο. Είπε ότι από τότε, πριν από 9-10 χρόνια, η Εξεταστική Επιτροπή στην οποία προείδρευε κατέληξε σε σοβαρές ενδείξεις για ποινικές ευθύνες του Άκη Τσοχατζόπουλου και του Γιάννου Παπαντονίου. Αλλά κάπου εκεί, είπατε κύριε Πρόεδρε, τερματίστηκε η ιστορία. Και αναρωτηθήκαμε όλοι, γιατί σταμάτησε η ιστορία. Τι ήταν αυτό που σας εμπόδισε στο να προχωρήσετε, να στείλετε τους δύο κυρίους στη δικαιοσύνη και να τους δούμε στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Αφού καλησπερίσω κι εγώ από τη μεριά μου, αφού σας καλησπερίσω και εγώ από τη μεριά μου όλο το πάνελ, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφέρω μερικά πράγματα για την τότε Εξεταστική Επιτροπή. Καταρχάς, η Εξεταστική Επιτροπή τότε συναισθήθη κατόπιν αποφάσεως της Βουλής και με πρωτοβουλία της τότε κυβέρνησης. Η Εξεταστική αυτή Επιτροπή είχε αποκλειστικά, μα αποκλειστικά το τονίζω, στόχο την εξακρίβωση ευθυνών για τις προμήθειες των οπλικών συστημάτων Τόρμη 1 και TPQ-37. Κανένα άλλο οπλικό σύστημα. Μόνο για αυτά τα οπλικά συστήματα. Ναι.
Συναισθήθη λοιπόν αυτή η Επιτροπή 14 Οκτωβρίου του 2004 με προοπτική σε 2 μήνες να παρουσιάσει το πόρισμά της. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δεκάδων μαρτύρων, μετά από 17.000 σελίδες πρακτικά και γύρω στα 300 έγγραφα τα οποία είχαν μαζευτεί, πήραμε μια παράταση άλλο 1 μήνα από την Ολομέλεια της Βουλής και παραδώσαμε το πόρισμα αρχές Φεβρουαρίου. Και απεδείχθη από το πόρισμα ορισμένα πράγματα. Τι απεδείχθη? Καταρχάς, η εντολή ήταν να εξετάσουμε αν υπήρξε διακίνηση μαύρου χρήματος από μίζες για αυτές τις δύο, για αυτές τις προμήθειες. Εμείς είχαμε υπόψη μας τότε ορισμένους λογαριασμούς, οι οποίοι λογαριασμοί αναφέρονται σε 3 εταιρείες offshore που είχαν ακολουθήσει μια περίεργη διαδρομή. Δηλαδή είχαν φύγει από τη Μόσχα τα χρήματα, πήγανε στην Κύπρο, από την Κύπρο πήγανε στη Νέα Υόρκη και από τη Νέα Υόρκη πήγανε στην Ελβετία. Παρά το γεγονός ότι είχαν λήξει οι εργασίες της Επιτροπής αρχές Φεβρουαρίου, λίγες μέρες μετά άνοιξαν οι λογαριασμοί στην Κύπρο. Από το άνοιγμα των λογαριασμών στην Κύπρο επιβεβαιώθηκε ότι ήταν σωστά και τα νούμερα που είχαμε δώσει και οι τράπεζες που είχαμε δώσει, αλλά και οι αποδέκτες που ήταν αυτές οι 3 εταιρείες, οι εταιρείες offshore, εταιρείες Drumilan. Από εκεί και πέρα, μετά από 9 μήνες. Drumilan. Drumilan. Ήταν 3 κατά βάση. Ήταν η Drumilan Ελλάς, ήταν η Drumilan Offset με έδρα την Κύπρο, η Drumilan Ελλάς με έδρα την Αθήνα και ήταν και η Drumilan International με έδρα της Παρθένους Νήσους, αλλά με έδρα για να πηγαίνει η αλληλογραφία τους στην διεύθυνση που υπήρχε η Drumilan Ελλάς. Μετά λοιπόν από 9 μήνες περί το τέλος του 2005 και παρά το γεγονός, θα τονίσω, ότι είχαν λήξει οι εργασίες της Επιτροπής, άνοιξαν λογαριασμοί στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Από το άνοιγμα των λογαριασμών στη Νέα Υόρκη επιβεβαιώθησαν πάλι τα νούμερα και οδηγηθήκαμε στους λογαριασμούς της Ελβετίας. Εκεί λοιπόν υπήρξε εμπλοκή. Διότι όπως γνωρίζετε, οι Ελβετοί δεν ανοίγουν εύκολα λογαριασμούς. Παρ' όλα αυτά, εμείς όμως, σε αγαστή συνεργασία με τη δικαιοσύνη και με τον εισαγγελέα ανακριτή, ο οποίος είχε επιληφθεί τις υποθέσεις, που είχαμε συνεργασία, του στείλαμε ό,τι μας ζήτησε από την Εξεταστική Επιτροπή. Εκείνος μας συνέδραμε ώστε να έχουμε τη δικαστική συνδρομή για το άνοιγμα των λογαριασμών. Στείλαμε έγγραφο το 2006, το Μάρτιο, για το άνοιγμα του λογαριασμού. Στείλαμε έγγραφο στο τέλος του 2006. Στείλαμε έγγραφο στο μέσον του 2007. Παίρναμε περίεργες απαντήσεις από τους Ελβετούς. Στην αρχή ότι μπλοκάρονται το άνοιγμα των λογαριασμών από τους διαδίκους. Φτάσαμε μέχρι το 2007 να έχουμε απάντηση από τους Ελβετούς ότι για λόγους δημοσίας τάξης της Ελβετίας δεν ανοίγουν λογαριασμοί. Τελικά άνοιξαν λογαριασμοί στο τέλος του 2008, συγκεκριμένα στις 28 Ιουλίου του 2008. Και τότε απεκαλύφθη η διαδρομή του χρήματος την οποία εμείς είχαμε υποδείξει. Απόδειξη ότι εμείς δεν θέλαμε ούτε να συγκαλύψουμε την υπόθεση, αλλά ότι την κυνηγήσαμε μέχρι τέλους, ήταν το αποτέλεσμα όλων αυτών των ανοιγμάτων των λογαριασμών. Και μην ξεχνάτε ότι ο εισαγγελέας... Κύριε Πρόεδρε, εγώ διαβάζω εδώ να δηλώνετε στην ελευθεροτυπία. Ναι, πριν από 10 χρόνια είχαμε τεκμηριώσει πλήρως την ανάμειξη για τα Τόρμη 1 και TPQ37 του Άκη Τσοχατζόπουλου στις μίζες της εταιρείας Drumilan, αλλά και του Γιάννου Παπαντονίου στο πάρτι των προμηθειών στις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά δυστυχώς εκεί σταματήσαμε. Γιατί σταματήσατε? Όχι, δεν σταματήσαμε. Μα εσείς το δηλώνετε στην ελευθεροτυπία. Ότι εμείς συνεχίσαμε. Δεν είπα ότι σταματήσαμε. Αυτό ήταν συνεχίσατε. Συμπέρασμα. Ας δεχθώ εγώ αυτό... όλη αυτή τη διαδρομή που λέτε μέχρι το 2008. Το 2011 που αρχίσαμε εμείς, η δική μου εφημερίδα, γιατί πριν προηγήθηκε Αριστεία Μπουγάτσου, πολλοί συνάδελφοι έγραψαν, έκαναν ρεπορτάζ. Στην οποία είχα δώσει αρκετές συνεντεύξεις. Τις έχω εδώ τις συνεντεύξεις μπροστά μου. Η αείμνηστη Αριστεία Μπουγάτσου. Λοιπόν, πώς δεν σταματήσατε? Βεβαίως σταματήσατε. Δεν έγινε τίποτε. Δεν σταματήσαμε. Επί μία δεκαετία δεν έγινε τίποτε. Κύριε Χατζηνικολά, επιμένω ότι ο εισαγγελέας ανακριτής για να τεκμηριώσει το κατηγορητήριο. Μα δεν είχατε καλέσει ούτε τον Κάντα, ενώ είχατε φτάσει στο όνομα του Κάντα. Όχι μόνο είχαμε φτάσει στο όνομα του Κάντα. Ναι, αλλά δεν τον καλέσατε καν. Φτάσαμε,
Μα δεν προλάβαμε. Τι να προλαβαίναμε να κάνουμε. Τι θα πει δεν προλάβαμε. Δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει το δεν προλάβαμε. Όχι. Μην κοιτάτε εκ των υστέρων. Ο Κάντας κατεγράφει. Και γι' αυτό λόγω της καταγραφής, μην ξεχνάτε ότι η Εξεταστική Επιτροπή εξετάζει ποινικές ή οποιασδήποτε άλλες ευθύνες. Και αφού κατεγράφει, γιατί έπρεπε να περάσουν 10 χρόνια. Μα τότε άνοιξαν λογαριασμοί. Το 8 άνοιξαν λογαριασμοί. Για να τεκμηριωθεί. Ναι, αλλά έχουμε 14 τώρα. Έχει περάσει μια πενταετία από το 8. Είχε παραδοθεί τότε το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είχε αναλάβει τότε. Διότι μην ξεχνάτε ότι είχε υπάρξει και παραγραφή του αδικήματος λόγω του νόμου ευθύνης υπουργών. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες εγκληματικές ενέργειες συνεστήθη το 2008 κατόπιν οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν ερμηνείας, κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ, κατόπιν ερμηνείας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το αδίκημα έγινε και συνεχές και επομένως δεν παραγράφεται. Σε αυτά στηρίχθηκε ο εισαγγελέας και άσκησε όλες τις διώξεις. Επομένως μου λέτε όλες ότι είχε σταματήσει η έρευνα διότι θεωρούσαν όλοι ως παραγεγραμμένα τα αδικήματα. Αυτό μου λέτε. Όχι. Η έρευνα συνεχίστηκε από τις δικαστικές αρχές. Η Εξεταστική Επιτροπή, μην ξεχνάτε, θα το τονίσω για μια ακόμα φορά, ότι είχε τελειώσει τις εργασίες της 3,5 χρόνια πριν. Αυτό και που βγήκατε τώρα και είπατε στην ελευθεροτυπία, γιατί δεν το είπατε στο ενδιάμεσο ξανά. Δηλαδή, εγώ να δεχθώ όλα αυτά που λέτε. Όταν τελείωσε η Εξεταστική Επιτροπή, γιατί δεν βγήκατε να δώσετε δύο συνεντεύξεις και να πείτε ότι εδώ εμείς από τα στοιχεία που συλλέξαμε προκύπτουν στοιχεία ποινικών ευθυνών για δύο υπουργούς. Εγώ δεν θυμάμαι καμία συνέντευξή σας ανάλογη με αυτή που δώσατε τώρα στην ελευθεροτυπία. Πολύ ωραία. Την ημέρα που συνεζητεί το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή, έδωσα συνέντευξη εγώ και δήλωση 25 Δευτέρου του 2005, κρατήστε την ημερομηνία, που είπα ότι δεν κλείνει το θέμα, παρά το γεγονός ότι είχε ολοκληρώσει η Εξεταστική Επιτροπή, το θέμα είναι ανοιχτό, διότι αναμένομαι το πόρισμα της δικαστικής συνδρομής από τη Ρωσία, που υπήρχε δίκη εν εξελίξει στη Ρωσία για το ελληνικό θέμα, για αυτή την προμήθεια οπλικών συστημάτων, και το άνοιγμα των λογαριασμών, 25 Δευτέρου. Και έκτοτε, επανειλημμένως είχα αναφερθεί εγώ σε αυτό το θέμα. Μα επανειλημμένως. Γιατί οι εφημερίδες γράφανε και οι δημοσιογράφοι έλεγαν και πάντοτε για συγκάλυψη και κουκούλωμα. Δεν υπήρξε συγκάλυψη, λοιπόν, λέτε. Δεν υπήρξε συγκάλυψη. Ασφαλώς και όχι. Δεν υπήρξε Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία ανέγνωσαν αριθμούς λογαριασμών ως αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Άλλο θέμα αυτό, δεν το είπαμε. Πώς είναι αυτό. Άλλο. Να ρωτήσετε. Το ίδιο θέμα το είπανε. Είναι. Με συγχωρείτε. Μα μου λέτε ότι δεν υπήρξε συγκάλυψη. Μα ρωτήστε εκείνου. Μα τι μου λέτε τώρα. Αυτό σας λέω. Ότι διάβαζαν τους αριθμούς των λογαριασμών στην επόμενη εξεταστική από αυτήν που ήσασταν εσείς ως αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Όχι. Πώς όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Πώς όχι. Όχι, κύριε. Στο πόρισμά μας ακριβώς αναφέραμε εμείς τους αριθμούς των λογαριασμών και κάποιοι τότε είχαν πει ότι αυτοί είναι αριθμοί τηλεφώνου. Απεδείχθη όμως από το άνοιγμα των λογαριασμών ότι όχι μόνο δεν ήταν αριθμοί τηλεφώνου, αλλά ήταν ακριβείς λογαριασμοί βάσει των οποίων, θα επαναλάβω, στηρίχθηκε ο εισαγγελέας ανακριτής για να ασκήσει τις διώξεις. 10 χρόνια από μετά. Από τότε το είπαμε και το λέγαμε και συνεχώς. 10 χρόνια εάν το μετά. Ερώτημά σας είναι, εάν το ερώτημά σας είναι ότι γιατί τώρα το επαναφέρατε, μα το επανέφερα μονίμως. Το έλεγα μονίμως εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το έλεγα θυμάμαι ποτέ αυτό να το πράγμα. Πει. Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κάποια συνέντευξη. Το έχω πει. Λόγω εμπειρίας μπορώ να διευκρινίσω κάτι. Παρακαλώ να το διευκρινίσω. Κύριε Τραγάκη, η Επιτροπή τελείωσε τις εργασίες. Με το πόρισμά της διατύπωσε πιθανές ενδείξεις για ποινικά δικήματα. Τελείωσε. Έτσι δεν έγινε. Δεν γράψαμε ποινικές. Δεν γράψατε ήτανε ποινικές. Πολύ προσεκτική. Με συγχωρείτε, κύριε Τσούκαλη, επειδή βλέπω ότι εσείς ρωτάτε. Δεν γράψαμε εμείς ποινικές ευθύματα. Είπαμε ενδείξεις σοβαρών ευθυνών. Ποινικών. Αντιθέτως. Ποινικών. Όχι. Ενδείξεις σοβαρών εξεταστική. Ευθυνών. Το ερώτημά μου είναι γιατί δεν πήρε πρωτοβουλία ένα από τα δύο κόμματα να προτείνει τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Ήταν 4 τα κόμματα. Θα σας υπενθυμίσω, κύριε Τσούκαλη. Ήταν 2 που είχαν τη δυνατότητα και τον αριθμό να συγκροτήσουν. Και τη δυνατότητα να φωνάξουν.
Ωραία. Να απαντήσω στο ερώτημα. Δώστε μία απάντηση για να κλείσουμε, κύριε Τραγάκη, και να έρθουμε στο ερώτημα. Να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Τσούκαλη. Θα σας υπενθυμίσω, κύριε Τσούκαλη, ότι τα άλλα τρία κόμματα τα οποία συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή μιλούσαν αποκλειστικά μόνο για πολιτικές ευθύνες. Εμείς μιλήσαμε για ενδείξεις σοβαρών ευθυνών, αναμένοντας τα αποτελέσματα του ανοίγματος των λογαριασμών. Και όταν άνοιξαν λογαριασμοί, απεδείχθη περίτρανα ότι όλα αυτά τα οποία λέγαμε για τους λογαριασμούς ήταν αληθή και δεν ήταν αριθμοί τηλεφώνου. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Τραγάκη. Εγώ θα ήθελα, με συγχωρείτε, κλείνοντας, να τονίσω για μια ακόμα φορά ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα που μας είχε δώσει η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ήταν μόνο, το τονίζω το μόνο, για τα οπλικά συστήματα Τόρμη 1 και TPQ 37. Και να σας θυμίσω αλλά είχατε βρει ευθύνη. Σημερινή είδηση ότι επιστρέφονται χρήματα από μίζες. Και μάλιστα άκουσα στις ειδήσεις ότι επιχειρηματίας επέστρεψε στο δημόσιο 7,5 εκατομμύρια ευρώ που του είχε δώσει ως μπόγκος από του Στόρμι 1. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Να σας πω κι εγώ άλλη μια είδηση, ότι θα κοιμηθώ το βράδυ, γιατί μέχρι τώρα δεν κοιμόμουν. Είχα δύο αγωγές από τον Μπέλτσιο, μία αγωγή από τον Εμμανουήλ, δύο αγωγές από τον Τζοχατζόπουλο, του οποίου ο δικηγόρος, ο κύριος Παγορόπουλος, είναι εδώ, και αρκετά άλλα. Και εσείς βγήκατε και είπατε ότι 10 χρόνια πριν υπήρχαν ενδείξεις σοβαρές για ποινικές τους ευθύνες και η πολιτεία δεν είχε κάνει τίποτε. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας είναι αυτό και είναι να κλείσω εγώ λέγοντας ότι το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι μετά το άνοιγμα των λογαριασμών που έγινε μετά από 4 χρόνια κινήθηκε όλη η ποινική διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα έρθουμε εδώ στο στούντιο για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά. Την Κυριακή μόνο με τη Real News. Μέγας Αλέξανδρος, ο άνθρωπος φαινόμενο. Το νέο τρίτομο έργο του Σαράντου Καργάκου για τη ζωή και τη δράση της πιο συναρπαστικής φυσιογνωμίας της παγκόσμιας ιστορίας. Μαζί. Η μεγάλη επιστροφή του Ρόμπι Γουίλιαμς. Το νέο CD του Βρετανού Σταρ με 13 υπέροχα τραγούδια. You don't have to kiss,
5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Είτε παίχτες Ελλήνων, για να μην μπαίνουν τρίτη στη ζωή σας, πρέπει να μπείτε στη σοφία των προβλέψεων. Άσκαλε! Ένα μηδέν. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Δάσκαλε. Τι. Ένα-ένα. Στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑΦ. Πάμε Στοίχημα live. Κάνε το παιχνίδι σου. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Και τι κάνεις? Πούσκασε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλι βιέξφορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγέλη, άντε γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοετερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Κύριε Παγορόπουλε, σας είδα να ζητάτε το λόγο κάποια στιγμή, ώρα που μιλούσε ο κύριος Στραγάκης. Θα ήθελα να διευκρινίσω δύο πράγματα. Διότι άκουσα ότι ο κύριος Στραγάκης καταρχήν κατέληξε, λέει, σε λογαριασμούς της Ντρουμίλαν, οι οποίες συνδεόντουσαν με τον κύριο Τσοχατζόπουλο, πράγμα το οποίο είναι παντελώς ανακριβές, ουδέποτε απεδείχθη. Και βέβαια δεν είχε απολύτως καμία σχέση, διότι δεν συνδέθηκε. Πάντως μην ξανακάνουμε τώρα τις δίκες που έχουν ήδη γίνει. Όχι, δεν πρόκειται να πω σε αυτό. Θα ήθελα να πάμε στο... ένα στην θέμα ουσία της συζήτησης. Στην ουσία. Μας. Η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία δημιουργήθηκε τότε, και θα ήθελα να ακουστεί αυτό, είχε ένα μειονέκτημα. Ξεκίνησε από τους ανώνυμους έντιμους αξιωματικούς του κυρίου Ζορμπά, ο οποίος ελέγχθηκε και ποινικά, μπορώ να σας πω. Και το δεύτερο είναι ότι έπαυσε τις εργασίες της εξαιτίας του γεγονότος ότι ο κ. Πιλιοτόπουλος, υπουργός τότε Εθνικής Άμυνας, μετέβη στη Μόσχα και ευχαρίστησε δημόσια για λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Καραμαλή τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας, ευχαριστώντας τον για την αξιοπιστία των οπλικών συστημάτων. Επομένως, η Εξεταστική αυτή Επιτροπή μοιραία θα κατέληγε εκεί που κατέληξε, η οποία έκλεισε ουσιαστικά τις εργασίες το 2006, και συνεχίστηκε άτυπα, άτυπα, ένα μικρό κομμάτι της, μέχρι ότου ανοίξουν οι λογαριασμοί, τους οποίους αργότερα υποτίθεται ότι είχαν σχέση με τηλέφωνα κλπ. Κατά τη δική μου την άποψη, νομικά μιλώντας, και παράνομα. Είχε μάλιστα θυγεί αυτό και από τον πρώην, από τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος είναι και ο νυν αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, και ο οποίος είχε πει ότι και ο κύριος Λοβέρδος, με επιστολές και γράμματα τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία, το οποίο τουλάχιστον χειρίστηκα, όπου είπε σαφώς ότι δεν έχετε δικαίωμα στην τότε πρόεδρο της Βουλής να κρατάτε ανοιχτό αυτό το ζήτημα, διότι καταρχήν υποσκάπτεται η εθνική ασφάλεια της χώρας. Αυτά λοιπόν ο κύριος Στραγάκης, κατά την προσωπική μου άποψη, θα τα αναφέρει απόψη. Κύριε, το πρόβλημα του... Έχω μία άλλη άποψη. Θυμάμαι ότι όταν ανέλαβε την κυβέρνηση ο κύριος Καραμαντής, ήταν Μάιος του 2004, κράδαινε στα χέρια του ένα φάκελο, ο οποίος ήταν ο φάκελος του μεγάλου σκανδάλου του DPQ37. Και φώναζε ότι αυτά τα συστήματα, τα οποία είναι σάπια, είναι στις αποθήκες μέσα και τα πήραμε χωρίς να υπάρχει ανάγκη. Και αμέσως θα ενεργήσω και θα παραπέμψω την υπόθεση στην Βουλή. Έγινε αυτή η επιτροπή σε συνδυασμό με τα... Γινόταν αυτό κατά καιρούς, δηλαδή παίρναμε οπλικά συστήματα χωρίς να τα χρειαζόμαστε? Ναι, βεβαίως. Και σας ρωτώ, γιατί έχω ακούσει σε μια παλιά συνέντευξή σας, ναι, στο Γιάννη Παπαγιάννη ήτανε, να λέτε ότι ορισμένες φορές
δημιουργείται η αίσθηση ότι η μίζα καθόριζε την αγορά. Ναι, βεβαίως. Ότι δηλαδή εκεί από όπου θα ερχόταν η μεγαλύτερη μίζα, εκεί πήγαιναν να ψωνίσουν. Είπα συγκεκριμένα ότι γινόταν πιοδοτικός διαγωνισμός μίζας και όχι μειοδοτικός διαγωνισμός τιμής. Αλλά θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο κ. Παγουρόπουλος. Είχα την αίσθηση λοιπόν, όταν έγινε η κοινή αυτή η επιτροπή για τα τόρμη 1 και τα τύπη Q37, ότι θα προχωρούσαν να βρουν αν υπάρχει ενοχή τη πολιτική ουσία ή όχι. Καθοδόν είχα τις πληροφορίες, γιατί ήμουν ανήσυχος και παρατηρούσα την κατάσταση, ότι ο κύριος Καραμαλής άλλαξε άρδιν θέση και άποψη και έδωσε ευθέως ή πλαγίως το σύνθημα «Παιδιά, κουκλώστε τα». Και έχω μια άλλη σοβαρή... Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω γιατί έχω μια άλλη σοβαρή ένδειξη. Ναι. Με ένα ρεπορτάζ που έβγαλε ο κύριος Καραδαβέλας την Κυριακή προχθές στην εφημερίδα σας για τα περιβόητα Σουζάνα. Εκεί στα Σουζάνα προχωρήσανε, ήμουν ο πρώτος μάρτυρας που κατέθεσα, προχωρήσανε, έγινε μια... ο εισαγγελέας έβγαλε ένα πόρισμα, το υπέβαλε στον Άριο Πάγο, στον κύριο Λινό. Ο κύριος Λινός στην Βουλή και η Βουλή το έθαψε. Η Βουλή πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα και από κάτι άλλα στοιχεία που είχα μαζέψει. Ενώ αφορούσε περίοδο του Πασόκ αυτό. Βεβαίως. Και από άλλα στοιχεία που έχω μαζέψει είναι ότι η εποχή Καραμαλή στην κυβέρνηση σήμαινε ταφή όλων των ανομιμάτων της οκταετίας του Πασόκ. Κατά τη διάρκεια της οκταετίας του Πασόκ, στα οπλικά συστήματα γίνανε πολλές αμαρτίες. Ακούσατε ποτέ? Τις οποίες γνώριζε κατά τη γνώμη σας ο κύριος Σιμίτης ή όχι? Βεβαίως είμαι βέβαιος 100%. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Γιατί φαίνεται ότι έχει επικρατήσει στην Ελλάδα η θεωρία ότι οι πρώην πρωθυπουργοί δεν καλούνται ούτε ως μάρτυρες. Νίκο, μπορώ να πω κάτι? Βεβαίως. Και είναι και συγκεκριμένο και πολιτικό. Και γιατί να μας δώσει μόνο μία φράση για το αν γνώριζε ο κύριος Σιμίτης. Μία φράση, αλλά θέλω να παρέμβω, σας παρακαλώ. Ότι οι πρωθυπουργοί γνώριζαν τα πάντα. Και αν δεν γνώριζαν, θα θυμηθώ ένα τίτλο άρθρου του Μακαρίτη του Τεγόπουλου στην Ελευθεροτυπία του Επιτυχή Παπανδρέου. Συνένοχος η Βλάξ. Λοιπόν, τι θέλετε από εκεί πέρα? Για όσο αφορά τον κύριο Σιμίτη, είμαι βέβαιος, γιατί έχω ένα γεγονός να αναφέρω που δεν είναι έτσι. Δεν έχουμε χρόνο απόψε. Θα το πούμε στη συνέχεια. Ναι, κυρία Κανέλη. Το 99, αν θυμάται κανένας, είχαμε γεγονότα 2 χρόνια μετά τα Ίμια, ο Τσαλάν, βομβαρδισμός Γιουγκοσλαβίας. Αν δεν με πατάει η μνήμη μου, Μάιος ήταν το συνέδριο του Πασόκ. Αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Το συνέδριο του Πασόκ ήταν και αν επίσης δεν με πατάει η μνήμη μου, επρόκειτο, έτσι έλεγε τουλάχιστον το πολιτικό ρεπορτάζ εκείνης της εποχής, με το οποίο είχα αρχίσει και να ασχολούμαι εκ των πραγμάτων γιατί ήμουν υποψήφιος σε ευρωεκλογές. Το 99, με το ΚΚΕ, ότι θα αφισβητούσε την ηγεσία Σιμίτη ο Τσοχατζόπουλος. Οι δικές μου πληροφορίες λένε, τον φωνάξανε και του είπαν: έχουμε μερικά φακελάκια για σένα. Φακέλους, όχι φακελάκια, φακέλους. Λοιπόν, δεν αφισβητείς κανέναν, κάτσε στην ησυχία. Πάρε και το Υπουργείο Άμυνας να παίζεις. Τώρα, σοβαρολογούμε. Μιλάτε για χρηματιστήριο. Μιλάτε για σκάνδαλα, μιλάτε για τράπεζες, μιλάτε για κυβερνήσεις και πάμε να κάνουμε ατομική τοποθέτηση ονοματίζοντας είτε τις κυβερνήσεις από τους πρωθυπουργούς είτε τα τέτοια και όχι συγκεκριμένες πολιτικές με βαβαίως ευθύνες. Δηλαδή δεν προξενεί απορία σε κανέναν πολιτική πώς γίνεται να γίνονται δίκες, να υπάρχει κησαία όπως υπάρχει και Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας και να μην εμφανίζεται ποτέ κανένας. Να υπάρχουν αξιωματικοί από επιτροπές που διορίζονται και να μην εμφανίζεται ποτέ κανένας. Δηλαδή, εμείς μεταξύ μας, ρωτήστε και το κοινό σας, στα νηπιαγωγεία οι σύλλογοι γονέων συμμερίζονται την ευθύνη για το ατύχημα στην εκδρομή. Μην τρελαθώ δηλαδή. Συμβαίνει ένα πράγμα και σου λέει φταίει η μαμά σου πως σε μεγάλωσε. Όλοι αυτοί είναι αγνά παρθένα μαλλιά από τη χωρίστρα είναι παρθένοι. Ποτέ δεν τους πέρασε από τον εγκέφαλο τίποτα. Δηλαδή, πώς να σας το πω. Ακούστε με. Είμαι βουλευτής όταν ζητάω. Με βάση πληροφορίες που είχα πάρει από την αείμνηστη Αριστεία Μπουγάτσου, η οποία πέθανε διοκόμενη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι έτσι. Και ντρέπομαι και μόνο που το σκέφτομαι ότι έχει πεθάνει διοκόμενη. Και καταδικαστήσα εμπολής από τον κακό καρκίνο του καλού επαγγέλματος. Και το λέω για να υπερασπιστώ το αλήτες Ρουφιάνη δημοσιογράφη. Γιατί ήθελα να ξέρω αν δεν υπήρχαν και αλήτες Ρουφιάνη δημοσιογράφοι, τι από αυτά θα συζητάγαμε σήμερα εδώ δηλαδή. Για να πούμε και μερικά πράγματα που αφορούν το επάγγελμα. Και υπάρχει offshore εταιρεία ελληνική
και offshore εταιρεία γερμανική που τσακώνεται για τις προμήθειες στο Λέοπαρντ. Η ελληνική εταιρεία είχε λέει τον πρώην πρωθυπουργό, νομίζω τον Ρολάν Τιμά της Γαλλίας. Όχι, τον υπουργό εξωτερικών. Τον υπουργό εξωτερικών. Η Εύανστον. Και έψαχνε να βρει σε ποια παρθένα νησιά και πού, ποιες κυβερνήσεις είχαν νομίμως offshore εταιρείες. Κάνω μια αίτηση στη Βουλή για κατάθεση εγγράφων. Για τα αντισταθμιστικά. Παίρνω τα χαρτιά. Μη βουλευτής είμαι. Και φωνάζει στο ΣΔΟΕ. Ό,τι είχα μαζέψει ως δημοσιογράφος και βουλευτής, τα πήγα στο ΣΔΟΕ. Κουκού! Τα ίδια και με τον ΟΠΑΠ. Κουκού! Πες μου τώρα. Τι να κάνω δηλαδή. Τι να κάνω. Να βγω να πλακώσω τα χαστούκια στην πολιτική, στο σύστημα. Πήγα, κατέθεσα στο ΣΔΟΕ. Τα έβγαλα. Δημοσίευσα και εκείνο το ΣΥ φοράει, εκείνη η νέμεσης που δεν κυκλοφορεί πια, τον Άμπακο έχει δημοσίευσει. Και για τα αντισταθμιστικά και για το ένα και το άλλο. Εδώ είχα ανθρώπους που με διαψεύδανε για το non-paper και το φάγαμε στη μάπα ως πολιτική μια δεκαετία. Δηλαδή, κάποια στιγμή να πάμε στο πολιτικό ζήτημα. Εξεταστικές επιτροπές, το έχουμε πει και ως κόμμα. Δεν πρόκειται να καταλήξουν ποτέ πουθενά. Περνάνε στη δικαιοσύνη όταν η Εξεταστική Επιτροπή δεν έχει απονείμει ή διερευνήσει πολιτικές ευθύνες, θα μαζεύουμε 5 εκατομμύρια από τον Ευσταθίου, 7 εκατομμύρια από τον Γκάντα, 3 εκατομμύρια από εδώ, θα λείπουν από τον τόπο 400 δις. Μωρα, ανοίξατε άλλο τα σκάνδαλα. Όλοι να επιστρέψουν τα λεφτά, παραπάνω από κανένα μισό δισεκατομμυριάκι δεν πρόκειται να βγάλετε. Μαζί με τις πιστωτικές τους κάρτες. Τα 400 θα λείπουν από την τσέπη του κανενός και μετά θα λένε, αν έχει πρόβλημα ο αστυνομικός που έπαιρνε 1030, του κόψανε 40, είναι 990, χαρά στο πράγμα χωρίς να σκέφτονται ότι τα 40 ευρώ που λείπουν από τον αστυνομικό μπορεί να είναι το μπαλέτο της κόρης του ή το φροντιστήριο γλυκών του γιου του. Λοιπόν, εγώ μόνο πολιτική συζήτηση μπορώ να κάνω. Σκανδαλοθυρική δημοσιογραφική, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν ασκώ το επάγγελμα ενεργά αυτή τη στιγμή με το που το λέω και συχαίνω με την αντίληψη, γιατί υπάρχουν και καλοί δημοσιογράφοι και κακοί δημοσιογράφοι και έντιμοι δημοσιογράφοι και γιατροί και δικηγόροι και αγρότες και νεκροθάφτες. Έντιμοι υπάρχουν και ανέντιμοι νεκροθάφτες, ό,τι θέλεις υπάρχει. Αλλά ας κάνουμε μια πολιτική συζήτηση ως πολιτική. Εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε, είπε στην αρχή κάτι το οποίο με πείραξε. Και γι' αυτό ζήτησα να παρέμβω. Όχι, με πείραξε σαν ιδέα. Ότι η δικαιοσύνη εντός εισαγωγικών, δυστυχώς στον προφορικό λόγο χάνονται, θα σε δεις κάνα πρωτοσέλιδο αύριο το πρωί, παρεμβαίνει στις πολιτικές εξελίξεις. Δεν παρεμβαίνει. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπες εντός εισαγωγικών παρεμβαίνει. Είπα η δικαστική διερεύνηση των υποθέσεων επηρεάζει. Το παρεμβαίνει ήταν εντός εισαγωγικών. Επηρεάζει. Παρεμβαίνει στην εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων. Κάθε φορά που ξεκινάει μια ιστορία. Δεν παρεμβαίνει στην εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων η αποκάλυψη των σκανδάλων. Η δικαιοσύνη τώρα. Έχουμε ψευδεστήσει, συγγνώμη. Σε ένα συγκεκριμένο σύστημα από τι είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Σε αυτό το σύστημα είναι. Με αυτούς τους νόμους είναι. Οι νόμοι πολλές φορές έρχονται μετά και εν ονόματι των καινούριων νόμων που έρχονται, έχουμε φτάσει σε αυτόν τον τόπο να έχουμε αναδρομική εφαρμογή νόμων, ειδικά επί φορολογικών ζητημάτων. Για ποια νομιμότητα μου μιλάτε. Δηλαδή, για ποιους νόμους, ό,τι και να κάνει η δικαιοσύνη, η οποία λαμπρά κάνει τη δουλειά της κατά την άποψή μου, έχει και 10 έντιμους ανθρώπους. Λίγοι δικαστές έχουν σε αυτόν τον τόπο δολοφονηθεί ή κάνει. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί εγώ δεν θέλω να περασπιστώ κανέναν ειδικά. Αλλά υπάρχουν δικαστές, έχουν φάει βόμβες, τους φυλάνε 40. Αλήθεια είναι. Τους φυλάνε 40 ή κάνω λάθος δηλαδή. Αλήθεια. Εντάξει, η επιχείρηση καθαρά χέρια. Είμαστε και δημοσιογράφοι τιτλάκηδες, βάλε και έτσι βαρύγδουπα πράγματα. Ασχολήθηκε ο κόσμος περισσότερο με την ψυχική κατάσταση ανεπίτρεπτα κατ' εμέ. Ανεπίτρεπτα! Της συζύγου Τσοχατζοπούλου. Έχουν αναλωθεί ολόκληρες ταινίες, ας πούμε. Αν πήρε χάπι γυναίκα ή αν κρέμασε κουρτίνα, έχει οδηγηθεί προβατιδών το ελληνικό κοινό, παύλα πολίτες, παύλα καταναλωτές, να παρακολουθεί με τη διαδικασία του ματάκια και του θρίλερ, λες και βλέπει ταινίες χολιγουντιανές, για να καταλήξει ψηφίζεται στο Dancing with the Stars ποιος θα βγει απ' έξω και ποιος θα μείνει μέσα από την ιστορία των σκανδάλων. Έλεος, πολιτική συζήτηση. Δεν μου λέτε, η Επιτροπή Άμυνας, η Εξωτερικών και Άμυνας, με βάση την αστική πολιτική, με βάση τα αστικά κοινοβούλια, με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, γιατί δεν ελέγχει τα κονδύλια. Γιατί δεν είναι υπόλογο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής. Και τον εξοπλισμό μου επιτρέπετε. Και τον εξοπλισμό. Γιατί. Επιτρέπετε. Γιατί. Έτσι. Γιατί. Να έρθει σε εμάς να πάρουμε πολιτικές ευθύνες. Ναι, κύριε Ταβρή, παρακαλώ.
Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας πω ότι η εμπειρία μου στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών είναι τραυματική. Γιατί? Διότι θα ξεκινήσω από ένα παράδειγμα ότι παρόλα αυτά που έχουν γίνει και έχουν τρελάνει τον ελληνικό λαό, ξέρετε, πριν από περίπου 2 μήνες, ξανάρθαν προγράμματα προσέγγισης στην Επιτροπή Άμυνας, η οποία είχε συσταθεί μαζί με την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων. Και αφού άρχισε, υπό τον κύριο Αβραμόπουλο, 20 λεπτά μετά, ο Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών μας έφερε ένα φυλάδιο, μέσα από το οποίο εζητεί το έγκριση 25 εκατομμυρίων ευρώ για τις μπαταρίες των υποβρυχίων, με συνημμένο έγγραφο ότι αν ψηφίσουμε ναι, υπάρχει περίπτωση να φάμε 50 εκατομμύρια πέναλτι από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιώργο, μου επιτρέψεις ένα λεπτό. Ένα λεπτό να συνενέσω σε αυτό που λέει. Δεν θα ξαναμιλήσω, ειλικρινά σας το λέω. Στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Σπύλιος Σπυλιωτόπουλος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πίσω μου, στα έδρανα, κάθεται ο Γιάννος Παπαντονίου και ο Τσοχοτζόπουλος. Σηκώνομαι πάνω και ρωτάω για τους πυράβλους. Μην με ρωτήσετε τους πυράβλους, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Μιλάω για το 3. Γιατί εμείς τους πληρώσαμε 80 εκατομμύρια και λείπουν 80 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας παραπάνω, από τους Ιταλούς, από τους Ολλανδούς, από το τέτοια που είμαστε στο ΝΑΤΟ που κάνουμε τις ίδιες προμήθειες. Και είναι γραμμένο στα πρακτικά. Και γυρνάω μάλιστα πίσω, λέω, εσείς είστε 2 πρώην υπουργοί. Είναι δυνατόν να κάθομαι εδώ μέσα εδώ στην Επιτροπή, κάτω στη Γερουσία, και να ψάχνω 80 εκατομμύρια ευρώ? Γελάει ο Παπαντονίου λίγο, γελάει λίγο ο Τσοχατζόπουλος, σηκώνει ο Σπυλιωτόπουλος απάνω και μου λέει, για το δράμα του λέω τώρα στην Επιτροπή, ειλικρινώς κυρία Κανέλη, σας απαντώ, δεν γνωρίζω. Σήκωσε τα χέρια ψηλά. Είχα τον υπουργό που μου λέει, χάθηκαν 80 εκατομμύρια και δεν ψάχνω. Τι Νικολούλη να βάλω να μου βρει τα 80 εκατομμύρια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Γυρνάω πίσω και του λέω του Τσοχατζόπουλου και του άλλου, γιατί δεν μιλάτε? Γιατί αυτό είναι υποτίθεται καινούριο, εσεί είσαστε πιο παλιοί, γιατί δεν μιλάτε για τα 80 εκατομμύρια? Δεν θα το ξεχάσω. Σηκώθηκε και ο ένα και ο άλλο, είναι στα πρακτικά τη Βουλή. Και τα επικαλούμε. Και λέει ο Τσοχατζόπουλο, είδατε, με αυτά που λέτε και τι ερωτήσει που κάνετε, έκανε κάτι ρητορικέ ερωτήσει από πάνω, διαστρεβλώνετε τη συζήτηση. Σηκώθηκα και έφυγα. Σηκώθηκα και έφυγα από τη Βουλή. Τι να κάνει παραπάνω? Μάλιστα. Αυτά τα λέω γιατί καμιά φορά μα λένε, δεν φωνάζετε, δεν κάνετε, δεν λέτε. Τι να κάνουμε δηλαδή? Θέλω να πω ότι στραγγαλίζεται η απλή λογική, απόλυτα στραγγαλίζεται. Δηλαδή, μπαίνει σε μια επιτροπή, είναι να συζητηθούν αυτά τα πράγματα τα οποία είπε ο κύριος Τραγάκης, και ο κύριος Τραγάκης, όπως φαντάζομαι σκεφτήκατε κι εσείς, γιατί δεν κάνατε κάτι? Καλά, αφού γινόταν σε 2 προγράμματα, δεν θα γινόταν και τ' άλλα? Και προσέχτε τι είπε, εμείς λέει είχαμε πάρει εντολή από την Ολομέλεια, γιατί έτσι δουλεύει και καλύπτει το παιχνίδι, βάζει ένα συγκεκριμένο στόχο. Για τα 2 συγκεκριμένα. Ναι, λέτε και τα άλλα, δηλαδή αν κάποιος έχει μάθει να κλέβει, μάθετε εσείς ή εγώ να κλέβω, εάν βρω παραδίπλα άλλα χρήματα δεν θα κλέψουμε. Λοιπόν, όλο αυτό το σύστημα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι εσχρό. Εγώ ζήτησα την ημέρα που μιλήσαμε για τα υποβρύχια να καεί αυτή η παράγκα, και ζήτησα από τον κύριο Αβραμόπουλο αυτό άμεσα να το φέρει στη Βουλή, στα πλαίσια τα οποία λέει η κυρία Κανέλη, δηλαδή να μπει μια συζήτηση στην αρχή, επί της αρχής, να δούμε πώς θα πρέπει να σταματήσει και να καεί αυτή η ιστορία, διότι εκτός από τη ζημιά την οικονομική, το τεράστιο πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η απόλυτη αποσάθρωση του ηθικού των ενόπλων δυνάμων. Υπάρχουν ορισμένοι επίορκοι και από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα έχει, μου επιτρέψετε να σας πω, γίνει ένα καρκίνωμα και αρχίζουν άνθρωποι από πολύ μικρές ηλικίες στο στράτευμα να προσπαθούν να μπουν στις ανάλογες επιτροπές και στο σύστημα προκειμένου να ανέβουν. Κράτο, αυτό έχει υποχρεώσει. Είναι εμπόριο τώρα και λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Άκουσα τον κύριο Αβραμόπουλο. Κυρία Κανέλη, παρακαλώ, παρακαλώ, πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Κλείνω και άκουσα τον κύριο Αβραμόπουλο και είπε ότι θα το φέρει. Εγώ χειροκρότησα αυτή την πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Πάντως είναι ένα τεράστιο θέμα, διότι αυτό το πράγμα πρέπει να κάνει να χαθούμε. Ναι, κύριε Ματζουράνη. Κύριε Νικολάου, και ο κύριος Στέλογλου. Επισημάνατε μία καθυστέρηση 10 ετών περίπου από τότε που την άρχισε. Επισήμανε ο ίδιος ο κύριος Τραγάκης στην ελευθερωτική. Και έχετε δίκιο. Και προφανώς μεσολάβησαν οι γνωστές πολιτικές πιέσεις και σήμερα ήταν μαλακωμένος. Επ' αυτού θέλω να σας πω το εξής. Για να φτάσει στην αλήθεια, δεν χρειάζεται μόνο βούληση, χρειάζεται και ικανότητα. Για να πάρεις μια σωστή απάντηση, χρειάζεται να υποβάλεις σωστή ερώτηση και από τον κατάλληλο κρατικό φορέα. Υπευλήθησαν αιτήματα δικαστικής συνδρομής σε ελβετικές αρχές,
για να ανοίξουν οι λογαριασμοί αυτοί. Με λάθος τρόπο, λέτε. Με εντελώς λάθος τρόπο και ορθώς τα ελβετικά δικαστήρια είπαν ότι δεν είναι η Εξεταστική Επιτροπή Ανακριτής, δεν είναι δικαστήριο, δεν είναι δικαστικό συμβούλιο, δεν υπάρχει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και οι λογαριασμοί δεν ανοίγουν. Και γι' αυτό δεν άνοιξαν. Μήπως ήταν έπρεπε... επίτηδες λάθος τρόπο. Όχι. Και ήταν. Τι έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να υποβληθεί αντίστοιχο ερώτημα από δικαστική αρχή. Δηλαδή είτε από εισαγγελέα είτε από ανακριτή, αλλά αφού προηγουμένως είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Άρα μου επιτρέπετε να παρέμβω λίγο εδώ. Ναι, κύριε Βορύδη. Γιατί υπάρχει το ζήτημα στο οποίο αυτό θέλω να παρέμβω, ότι είναι γενικότερη συζήτηση, φαντάζομαι να την κάνουμε, αλλά στο ειδικό θέμα. Το ζήτημα των πλημελιών και της ολιγορίας. Γίνεται λοιπόν μια εξεταστική επιτροπή το 2005. Τα συμπεράσματα της εξεταστικής επιτροπής τα έχω εδώ. Εξαιρέσει των συμπερασμάτων που κάνει η Νέα Δημοκρατία, που πράγματι μιλάει για σοβαρές ευθύνες, χωρίς να τις διευκρινίζει αν είναι ποινικές ή πολιτικές, τα υπόλοιπα κόμματα καταλήγουν είτε στη μη ύπαρξη καθόλου ευθυνών, είτε τα άλλα κόμματα καταλήγουν στην ύπαρξη πολιτικών ευθυνών. Γιατί καταλήγουν σε αυτό? Καταλήγουν σε αυτό διότι προφανώς εκκρεμούν περαιτέρω ενέργειες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν. Με πολύ απλά λόγια, ναι, μεν κάτι λογαριασμούς έχουν εντοπίσει, όμως, και αυτό δεν είναι εξοικειωμένο εδώ ενδεχομένως στο κοινό, και αν δεν είσαι και μέσα στη Βουλή, γενικά δεν είσαι εξοικειωμένος με αυτή την πραγματικότητα, οι εξεταστικές επιτροπές έχουν χρόνο. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδώσουν το έργο τους. Δεν έχουν δηλαδή την δυνατότητα που έχουν άλλες, αν θέλετε, ανακριτικές διαδικασίες στη δικαιοσύνη, που το κρατάνε ανοιχτό μέχρι να συλλέξουν τα στοιχεία. Οι εξεταστικές επιτροπές κλείνουν. Προσδιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την απόφαση της Βουλής. Μπορεί να πάρουν μια παράταση. Εδώ δόθηκε και μια παράταση ενός μηνός. Το καλοκαίρι είχε λειτουργήσει η Βουλή παραπάνω. Δόθηκε μια παράταση. Κάθε κόμμα βαγάζει δικό του πόρισμα και ο κόσμος βρίζει γιατί δεν βγάζουμε ενιαίο. Αυτό είναι άλλο. Σωστό. Πες το επίσης και αυτό. Εγώ λοιπόν λέω εδώ, γι' αυτό είπα. Κάθε κόμμα βγάζει δικό του. Εγώ γι' αυτό ανέφερα όλες τις απόψεις των κομμάτων έτσι όπως αυτές διατυπώθηκαν. Γίναν όμως παρά τα αυτά ενέργειες προκειμένου να ανοιχτούν λογαριασμοί. Οι λογαριασμοί, ενδεχομένως για τον λόγο, εγώ να το πω, δεν το είχα με την πληρότητα την οποία το ανέπτυξε ο Γιάννης Ματζουράνης, ενδεχομένως για τους νομικούς λόγους που ανέπτυξε ο Γιάννης Ματζουράνης. Έτσι. Τελικώς οι λογαριασμοί στην Ελβετία δεν ανοίγονται. Όμως, το πόρισμα αυτό έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Επομένως, η ενέργεια αυτή έχει γίνει. Άρα αυτό βρίσκεται στη δικαστική αρχή με τα όποια ευρήματά του. Ενδεχομένως, πάλι δεν το ξέρω, το αξιοποιεί η δικαστική αρχή. Και από εκεί κινείται μια διαδικασία που τελικώς φτάνει το 2008 στο λογαριασμό. Παρανόμα. Μπορεί να γεννηθεί. Παράνομο, αγαπητέ Μάκη, παράνομο. Όχι, εντάξει, εγώ δεν μπαίνω στη δίκη. Απλώς το περιγράφω και τονίζω ότι το κομμάτι, συνάδελφέ μου, το κομμάτι που με ενδιαφέρει εμένα είναι το πολιτικό κομμάτι. Και αν θέλετε, η εικόνα που δημιουργείται εδώ υπάρχει συγκάλυψη. Κύριε Νομική, όταν μιλάτε για λογαριασμούς, διευκρινίστε για λογαριασμούς. Γιατί χρήματα με βάση το διεθνές σύστημα που είναι σε τραστ δεν ανοίγουν. Κύριε Κανέλη, θέλω να παρακολουθήσω το πόλο. Εγώ λέω λοιπόν για το ζήτημα τη συγκάλυψη αυτό με ενδιαφέρει. Το ίδιο εύκολα. Πάμε τώρα στο 2008. Μπορεί να γεννηθεί μια ερώτηση. Έστω ρε παιδιά, το 2008 όμως κάτι προέκυψε. Γιατί το 2008 δεν έρχεστε να κάνετε, να τη μετατρέψετε πια την επιτροπή, την προηγούμενη εξεταστική, να την κάνετε προανακριτική. Να την κάνετε αυτό το πράγμα. Η απάντηση λοιπόν είναι η εξής. Πρώτον, εδώ έχουμε πέσει στην εξάλληψη του αξιοπίνου λόγω της παρελέψεως των συνόδων. Δεύτερον, το ζήτημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος είναι μεταγενέστερη πράξη, διότι η νομοθεσία είναι μεταγενέστερη. Δεν υπάρχει αξιόπινο ξέπλυμα χρήματος το 2005, το 6, το 7. Η νομοθεσία για το ξέπλυμα του χρήματος το 8. Είναι ο νόμος 3691 του 2008. Έτσι. Ναι, εδώ διαφωνούμε, όμως, γιατί πήγε το 3424 του 2005 και το 2331 του 1995. Λοιπόν, για το ξέπλυμα. Είναι 95. Άρα λοιπόν αυτός ο νόμος, νομίζω όμως ότι εκεί δεν είχαμε κακουργηματικές πράξεις, δεν το ξέρω. Δεν ισχύει. Λοιπόν, από το 1995... Στο πρώτο δεν είχαμε. Δεν είχαν βγει τα βουλεύματα το 1995. Πάμε τώρα. Μα δεν συνεχίζουμε. Μην μιλάμε όλοι μαζί, παρακαλώ. Εξάλλου, το ζήτημα της διακρίσεως, η οποία έχει γίνει τώρα πια, ότι το ξέπλυμα δεν καλύπτεται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και αποκτά ευθύνη την οποία μπορεί να ασκήσει ο ίδιος ο εισαγγελέας απευθείας χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία του νόμου περί ευθύνης υπουργών, προκύπτει με βούλευμα μεταγενέστερο. Αυτή όλη η διαδικασία. Με βούλευμα της δικαιοσύνης, με απόφαση της δικαιοσύνης. Με αντίθετη τη θεωρία, βέβαια. Τι θέλω. Ξανά λέω, εγώ δεν μπαίνω. Λέω τώρα, έχω μια περιγραφική τοποθέτηση της κατάστασης σε ό,τι αφορά το ζήτημα των. Απλώς σας παρακαλώ, μην μετατραπεί σε νομικό συνέδριο. Όχι, δεν θέλω να το κάνω. Εγώ εκείνο το οποίο λέω είναι
Και τονίζω ότι εγώ εκείνη τη χρονική στιγμή, να το ξεκαθαρίσω, η ενημέρωση που έχω στο σύντομο χρονικό διάστημα τη συνεννόησή μα είναι αυτή, η οποία με πείθει ως προς το περίφημο θέμα της συγκαλύψεως. Εγώ ούτε στη Νέα Δημοκρατία ήμουν τότε, ούτε πολύ μάλλον στη Βουλή, για να έχω κανέναν ενεργό ζήλο τώρα έτσι να πω κάτι ιδιαίτερο. Αλλά από αυτά που βλέπω, εγώ συγκάλυψη δεν βλέπω. Εγώ βλέπω ότι έχουν γίνει όλες οι ενέργειες οι οποίες ήταν δυνατόν να γίνουν. Και από εκεί και πέρα η βραδύτητα η οποία επισημαίνεται έχει να κάνει πρώτα με τα ανοίγματα των λογαριασμών και δεύτερον με τον τρόπο που κινείται πια η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Αλλά όχι η Βουλή. Ο κύριος Στέλογλου και μετά ο κύριος Δημητρόπουλος. Ναι, κύριε Ρίγα, έρχομαι. Θέλω τρία ερωτήματα να θέσω, γιατί εγώ απαντήσεις δεν μπορώ να θέσω. Ναι. Τρία ερωτήματα. Τρία ερωτήματα. Δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις. Καμιά φορά δίνει το ρεπορτάζ. Αλλά θέλω να πιαστώ από κάποιες ερωτήσεις που έκανε ο Νίκος ο Χατζηνικολό και να συγκεντρωθούμε λίγο παραπάνω σε αυτές. Πώς αποφασίζετε ένα πρόγραμμα? Ποιος το αποφασίζει? Το αποφασίζει στρατιωτική και πολιτική ηγεσία ή εκπρόσωποι των εταιριών που μπαίνουν βγαίνουν στο Πεντάγωνο όπως μπαίνουν βγαίνουν στα νοσοκομεία? Μισό λεπτό να τελειώσω με τα ερωτήματά μου. Ποιος αποφασίζει? Και για να είμαστε πιο επίκαιροι, υπάρχει μια συζήτηση που τη θυμάμαι. Ο στρατηγός ο Φράγκος τη θυμάται, νομίζω, με μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Όταν γινόταν η συζήτηση για τα τάγκς, που κράτησε αρκετό καιρό. Υπήρχαν πάρα πολλοί και πρώην Υπουργοί Αμήνης, αλλά και αρκετοί στρατιωτικοί που λέγανε ότι το 1995, 96, 97 δεν χρειαζόμαστε τάγκς, αλλά άλλα όπλα. Είναι αναχρονιστικός εξοπλισμός. Λοιπόν, μισό λεπτό να τελειώσω με όλα τα ερωτήματα. Λοιπόν, θέμα είναι ποιος καθορίζει τις ανάγκες του στρατού και πώς τις καθορίζει. Έτσι. Η αγορά. Οι πολιτές. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ανεξάρτητα από το γεγονός αν έχουμε σάπια ή μη σάπια συστήματα. Πρέπει στο ελληνικό δημόσιο να αποφασίζει πάντα με τη σχέση όφελους και αποτελέσματος. Δηλαδή, θέλω να σας διαβάσω κάτι. Συμμαχιών υποχρεώσεων. Τα τάγκς μας στήχησαν 1.700 με βάση τον προϋπολογισμό. 227 εκατομμύρια ήταν από τον προϋπολογισμό και 1.431 ήταν δανεικά. Δηλαδή, το 85% της προμήθειας των τάγκς το δανειστήκαμε για να τα πάρουμε. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό? Τάσο, την ίδια τιμή, τα ίδια τάγκς την είχαν στην Ολλανδία και στην Ελλάδα. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό? Το ίδιο έγινε και με τα υποβρύχια. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό? Ο κύριος Βασιλάκος το έχει αναφέρει, αν μου επιτρέπετε. Αυτό είναι ένα δεύτερο ερώτημα. Τον κύριο Τέλογλου. Μόλις ανέλαβε ο κύριος Βενιζέλος, έκανε ως ήθιστε και ως επιβάλλεται ο Γενικός Γραμματέας Εξοπλισμών την έκθεσή του προς τον αρμόδιο υπουργό. Εκεί ανέφερε το εξής τρελό εντός εισαγωγικών. Τις προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων πολλές φορές τις στέλνουν τα επιτελεία προς το ΒΒΕ και δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας. Προσέξτε. Δημοσιοποιείται αυτό. Αντί λοιπόν από τη μεριά του, όπως είπα στη Βουλή, ο κ. Μεντέλος να φωνάξει τον κύριο Βασιλάκο και να του πει: «Έλα εδώ, κύριε Βασιλάκο, πώς τεκμέρεται τούτο?» Ουδέν. Οι δε στρατιωτικές ηγεσίες, ακούγοντας αυτό το έσχος το οποίο τους έφυγε από πάνω μέχρι κάτω, δεν κάνανε τίποτε, τίποτε, δεν μηνύσαν τον κύριο Βασιλάκο, διότι ο κύριος Βασιλάκος σε αυτή την περίπτωση έλεγε την αλήθεια, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Χατζηνικολάου, μια παρέμβαση μπορώ να έχω εδώ. Επειδή ακριβώς συμφωνώ με την τοποθέτηση του θέματος από τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. Ήξεραν οι πρωθυπουργοί, ο κύριος Σιμίτης ήξερε, ο κύριος Καραμαλής ήξερε. Θα προσθέσω ακόμη, ο κύριος Σαμαράς, ως υπουργός έστω, ο κύριος Σαμαράς είναι βουλευτής από την ηλικία των 26 ετών. Ήξερε, και αν δεν ήξεραν, όφυλαν να γνωρίζουν. Πάντως, για παράδειγμα, για του Στόρμι 1, λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Διάβασα στα παραπολιτικά το Σάββατο στην εφημερίδα ότι ο κύριος Σιμίτης όχι μόνο ήξερε, αλλά έστειλε και θερμή επιστολή προς τον Γευγένη Πριμακόφ, τον τότε πρωθυπουργό, για τη μεγάλη συμφωνία. Έτσι, γιατί φοβόμαστε να το συζητήσουμε αυτό? Υπάρχει κατατεθειμένο στην αρμοδιότητα, κύριε Χατζηνικολάου. Και οι πρωθυπουργοί είναι οικόλογοι. Και το δεύτερο ζήτημα είναι το εξής. Αν οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ευκαιρία, το ζήτημα είναι πώς δεν θα χαθεί αυτή η ευκαιρία. Και από εδώ και πέρα. Με συγχωρείτε, α πούμε, λέτε για τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής, από πού προκύπτει? Υπάρχει κάτι που μας λέει ότι ξέρει για τις μίζες, ας πούμε, το 2005? Δεν ξέρει. Δεν να το δεχθώ. Τόλις. Πείτε μου εσείς όμως, σας παρακαλώ, επειδή έχετε ικανότητες. Όφιλε να γνωρίζει. Όφιλε να γνωρίζει, πού να γνωρίζει? Να γνωρίζει, αν κάποιος, παραδείγματος χάρη, και μάλιστα προσέξτε, σε προηγούμενο χρόνο της δικής του πρωθυπουργίας, έχει κάνει αυτά τα πράγματα.
Ρε παιδιά, ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν υφυπουργός εξωτερικών. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή. Μα θα τρελαθώ. Ήταν υφυπουργός εξωτερικών την εποχή που λέγανε μεγάλο τραγουδιστή του Πάγκαλο. Ο Πάγκαλος ήταν στο κανάλι. Αυτά ξεκινάνε το βράδυ των ημείων. Σοβαρολογείτε. Ήταν έξω. Στέλνανε επιστολές. Και τώρα θα μας πούνε ότι δεν ξέρουν. Αυτά μου θυμίζει την αντίληψη αυτή. Δεν ξέρω. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Είναι εγωιτευτική. Ένας πρωθυπουργός το πρωί που πηγαίνει στο γραφείο του έχει κάποια ενημέρωση. Έχει ολόκληρους μηχανισμούς. Πρωινός καφές λέγεται αυτό. Ναι. Μετά γίνεται. Εγώ ξέρω ότι έχει εκθέσεις από μυστικές υπηρεσίες και καλώς τις έχει και πρέπει να. Στην Ελλάδα δεν είναι μυστικές, είναι φανερές. Λοιπόν, σύμφωνοι. Κάνουνε πάρτι. Λοιπόν, ναι. Όφιλε να γνωρίζει. Αν δεν μπορεί να καταλάβει ότι εδώ γίνεται ένα πάρτι δισεκατομμυρίων αθρηστικά, 80 δισεκατομμύρια είναι μόνο για τα υποβρύχια. Και θα σας πω και το εξής. Για να το καταλάβω εντελώς. 80 δισεκατομμύρια, τι λέτε. Συγγνώμη, 80 εκατομμύρια. Έκανα ένα λάθος. 2,4. Οι μίζες, οι μίζες. Μα στις μίζες αναφέρεται ο κ. Σύμφωνα με τη γερμανική δικογραφία. Είναι 80 εκατομμύρια σύμφωνα με τη γερμανική δικογραφία. Μωρέ, σφαίρα δεν φτιάχνουμε σε αυτό το τόπο. Και μιλάτε για προμήθειες. Σφαίρα, ένα γυλαίκο, κάτι δηλαδή, κάτι. Ναι. Ένα πιστολάκι δεν φτιάχνει. Μιλάτε για την παραγωγικότητα. Μιλάτε για εθνική αμυντική βιομηχανία. Λοιπόν. Για τα τακτίνη που τα τρώνε. Δηλαδή, εντάξει, τους απόγονους του Ποδοσάκη που φτιάχνανε την πυρίτιδα. Τρελαθήκαμε σε αυτόν τον τόπο. Αλλά στον επί Ποδοσάκη υπήρχε αμυντική. Μα στο ΝΑΤΟ είμαστε. Άμα σου πει το ΝΑΤΟ, πάρε ζούμπρα, τα παίρνεις. Και τα κάνεις βόλτα στο βάλι. Δώστε μου το δικαίωμα να κάνω λάθος. Ακόμη και να αμαρτήσω. Η αμαρτία είναι ωραία, γι' αυτό αμαρτάνε οι άνθρωποι. Έχουμε μάθει να μιλάμε λίγο διαφορετικά. Ο Ζορ Σιμενών. Μνημόνευσε τον Ποδοσάκη. Υπήρχε αμυντική βιομηχανία τότε. Η Ελλάδα είχε αμυντική. Κρατικοδίαιτη όμως. Και μαντέμ λάθος και πεθαμένοι εργάτες από την πείνα. Πάντα είναι κρατικοδίαιτη η αμυντική. Και ο ιδρυτής του κόμματος το οποίο ανήκειτε, επί Υπουργία Ευάγγελου Αβέροφ, μάζευε τους δημοσιογράφους, μας πήγαινε στην ΕΑΒ. Παρακαλώ, μην κάνετε πηγαδάκια, είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Να μας δείξει την αμυντική βιομηχανία. Πού είναι όλα αυτά σήμερα. Ισχυρίζομαι ότι οι πρωθυπουργοί οφείλουν να γνωρίζουν. Διότι αν δεν μπορούν να το γνωρίζουν αυτό, δεν είναι άξιοι να είναι πρωθυπουργοί. Και έχω και ένα ερώτημα. Ήρθε ο κύριος Αβραμόπουλος στη Βουλή και χαρακτήρισε τη Σύμβαση για τα Υποβρύχια το 2010. Θυμάμαι το χαρακτηρισμό. Αμαρτωλή. Είπε δηλαδή ότι ο κύριος Βενιζέλος υπέγραψε μία αμαρτωλή σύμβαση το 2010. Τι γίνεται εδώ, τι πρέπει να υποθέσω εγώ. Αυτοί που μας ακούν, τι πρέπει να υποθέσουν. Το θέμα είναι να λυθούν τα ζητήματα με πρακτικά μέτρα. Αλλά ξέρετε, υπάρχει μια φοβερή ατολμία να δράσει η κυβέρνηση. Θα σας πω ένα παράδειγμα, επειδή αναφέρατε και τον Πριμακόφ. Ο πρόεδρος Πούτιν, όταν ανέλαβε τώρα πρόεδρος, έκανε μια ομιλία, η οποία μεταδόθηκε από όλα τα μέσα και ιδίως τα αμερικανικά μέσα. Μεταξύ άλλων, ξέρετε γιατί μίλησε. Είναι ένας νεολογισμός. Από οφσοροποίηση, επαναλαμβάνω, από παύλα οφσοροποίηση της οικονομίας. Πώς θα απαλλαγούμε από τις offshore. Φέρτε επιτέλους ένα νομοθέτημα να απαλλαγούμε από τις offshore. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς, είναι Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ο κύριος Ρήγας. Ο λάτρης του ΣΥΡΙΖΑ να το ξέρετε. Δεν μπορεί να την καταργήσει. Το Λουξεμβούργο υφίσταται επειδή δεν πιστεύω ότι συμβάλλει. Θα ήθελα. Παρακαλώ, ελάτε κύριε Ρήγα. Αλλά δυστυχώς ο ένας εξουδετερώνει τον άλλον χωρίς να λέω. Κύριε Λαό, και κυρίως για τον κόσμο που μας ακούει, δεν μπορεί να έχει ούτε χαρακτήρα νομικού σεμιναρίου όπως είπατε, ούτε να αρχίσουμε εσύ ήξερε, αυτό ήξερε. Έχουμε να κάνουμε μια πολύ πολύ συγκεκριμένη και ξεκάθαρη πλέον περίπτωση. Συνολικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετά τη μεταπολίτευση, υπήρχε ένα ολοκλήρωτο σύστημα θεσμών που δεν λειτουργούσαν. Υπήρξε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν περιλάμβανε μόνο κατά ανάγκη τα κόμματα, αλλά ό,τι γυρίζει γύρω από αυτό, το οποίο δεν άγγιζε σε καμία περίπτωση τα σκάνδαλα τα οποία πράγματι συνέβαιναν. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που σήμερα έχει σημασία είναι να δούμε σε αυτές τις συνθήκες, τις ιδιαίτερα δύσκολες για τη χώρα μας και τον κόσμο, και της ανάγκης να υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης. Φαίνεται κάτι τέτοιο σήμερα. Φαίνεται ότι μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη. Φαίνεται ότι μπορεί να τιμωρηθούν αυτοί που κατά το παρελθόν υπέφεσαν σε αυτά τα σκάνδαλα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων που συναντήσαμε στο παρελθόν. Εγώ θα μπω σε αυτή την κουβέντα και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε λέγοντας το εξής. Θα σας ότι διακόψω το 2011... μόνο για ένα λεπτό για να διαβάσω ένα μήνυμα που μου ήρθε τώρα
είναι από τον Ναύαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Κοσμά Χριστίδη, ο οποίος αρχηγός ναυτικού. Είναι επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ. Μου γράφει: «Κύριε Χατζηνικολάου, παρακολουθώντας την εκπομπή σας, άκουσα τον κύριο Νταβρή να λέει ότι στη Βουλή οι 6 μπαταρίες υποβρυχίων ήρθαν με κόστος 25 εκατομμυρίων ευρώ. Αν αυτό είναι αληθές, το πάρτι συνεχίζεται. Και σήμερα, καθώς η εταιρεία προσέφερε μετά από παρέμβασή μου 4 μπαταρίες στην τιμή των 10,9 εκατομμυρίων ευρώ. Σε ό,τι αφορά το πρόστιμο, το θέμα είχε εξασφαλιστεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν θα είχαμε πρόβλημα εφόσον παίρναμε 4 μπαταρίες. Αυτά για να συμβάλλω στην ενημέρωσή σας. Από τα 10,9 που λέει ο Ναύαρχος μέχρι τα 25. Η διαφορά είναι, μιλάμε για το υπερδιπλάσιο. Ο κύριος Κοσμίδης είναι σωστός. Κύριε Χατζηνικολάου, για να τελειώσω. Ο κύριος Κοσμίδης είναι σωστός. Δεν ξέρω. Η Ελληνική Βουλή που το 2005 με την Εξεταστική Επιτροπή δεν ολοκλήρωσε, όπως είπατε. Το 2011 όμως ολοκλήρωσε η Προακριτική Επιτροπή και υπήρχε αποτέλεσμα. Υπήρχε αποτέλεσμα το οποίο έχει σήμερα πλέον και συγκεκριμένες καταλογισμό συγκεκριμένων ποινικών ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα. Σήμερα πια η δικαιοσύνη κάνει πολύ πιο ελεύθερα τη δουλειά της. Γιατί? Οι δημοσιογράφοι, γιατί κυρία Κανέλη, ας μην κοροϊδευόμαστε. Κανένας στην εποχή της παντοδυναμίας του, παρά με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν ακουμπούσε κανέναν. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Ούτε πολιτικοί, ούτε δημοσιογράφοι, επειδή ούτε δικαιοσύνη. Επειδή δεν έχει ούτε υπάρξει σύστημα. Σε παντοδυναμία, ακούστε, δεν το εκλαμβάνω σε μομφή. Ακούστε, κυρία Κανέλη. Διότι αν σας πήρε 40 χρόνια από τη μεταπολίτευση το Πασόκ να ανακαλύψετε ότι φταίγαν οι θεσμοί. Και τώρα που συγκυβερνάτε, απελευθερωθήκατε. Ακούστε να δείτε. Okay, δεν έχω πρόβλημα. Έχουμε υποστεί τόση απολυτική μείωση. Ποιος? Που δεν μας αυτή τη στιγμή. Ποιος? Που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να παραδεχτούμε τις ευθύνες, τις ποινικές προσωπικές ευθύνες, γιατί περί αυτού πρόκειται, προσωπικές ποινικές ευθύνες υπάρχουν όμως, και τις πολιτικές ευθύνες, οι οποίες σίγουρα υπάρχουν και τις οποίες προφανώς και να μην τις αναλαμβάνουμε, που ας εισέξει ο ελληνικός λαός. Αλλά σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή τη χώρα που ζούμε, ας μην υποκρινόμαστε οι περισσότεροι ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί σε μια εποχή της παντοδυναμίας ελάχιστες εξαιρέσεις ακουμπούσαν αυτούς τους παντοδύναμους. Πάντως τους αριθμούς λογαριασμών, τους έλεγε αριθμούς τηλεφώνων το κόμμα σας. Ναι. Το κόμμα μου όμως το 2000... Ο κύριος Βενιζέλος έλεγε ότι είναι αριθμοί τηλεφώνων. Κύριε Χατζηνικολάου, το 2011 ασχολήθηκαν και πάρα πολλά συγκροτήματα τύπου με τον κύριο Τζοκατζόπλο. Όταν ασχολήθηκε το πολιτικό σύστημα. Ποια είναι όταν... τα πάρα πολλά που ασχολήθηκαν. Όχι, λέω. Το εξής ένα. Το εξής ένα. Το δέχομαι. Ναι. Γιατί έχετε δίκιο. Εμείς ήμασταν καινούριοι όμως. Μόλις κάναμε εφημερίδα, αρχίσαμε να ψάχνουμε. Δεν καταλαβαίνω τη μομφή υπερυποκρισίας. Όχι. Η μομφή έχει να κάνει το εξής. Ότι αρχίζουμε τώρα και λέμε ότι γενικώς είμαστε. Όλοι μας. Εσείς αρχίσετε. Όλοι μας. Όχι. Εμείς το έχουμε το χόμπι πολύ πριν. Εμείς δεν αρχίσαμε τώρα. Εμείς λέμε ότι τώρα, αν κάτι έχει σημασία, είναι να δούμε ότι αυτό που συνέβαινε στη χώρα μας δεν ήταν ότι η Ελλάδα παρήγαγε περισσότερα σκάνδαλα από ό,τι υπόλοιπες χώρες. Το πρόβλημα εδώ ήταν ότι υπήρχε γενικευμένη ατιμωρησία και δεν υπήρχε ποτέ χρέωση των ευθυνών σε αυτούς που έκαναν τα σκάνδαλα. Σήμερα όμως. Μέσα στην κρίση υπάρχει μια σημαντική αλλαγή. Ένας φίλος από το διαδίκτυο. Όλα πριν. Κωμικός, ένας φίλος από το διαδίκτυο. Κωμικός, καλός κωμικός, ο Σίλας Σεραφείμ, λέει: «Ζούμε στη χώρα που αποκαλούν αμαρτωλή τη σύμβαση για την αγορά όπλων και όχι αυτούς που την έκαναν». Είναι σαν το αμαρτωλό σεξ αυτό. Γίνεται εν τη απουσία το πρωταγωνιστό. Ο κύριος Δημητρακόπουλος και μετά ο κύριος Χαρδαβέλλας. Ναι, κύριε Δημητρακόπουλε, για να πάμε μετά στους συμπολίτες μας εδώ να ακούσουμε τη γνώμη τους. Κύριε Χατζηνικολάου, ακούγοντας όλα αυτά τα ενδιαφέροντα, η δικιά μου θέση είναι ότι για μένα είναι ανεπίτρεπτο η Βουλή να αναζητά ποινικές ευθύνες. Νομίζω ότι ο θεσμικός ρόλος της Βουλής δεν είναι ο προσδιορισμός ποινικών ευθυνών. Αυτό είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης. Και αυτό που λέτε έχει αποδειχθεί εν της πράξης. Και όπως ακριβώς, και όπως απεδείχθη, τα αποτελέσματα τα έφερε μετά από εργώδη προσπάθεια, με μεγάλο αγώνα, με ελλιπή μέσα, και θα πρέπει να πούμε είναι και προσωπικός αγώνας αυτός ορισμένων ατόμων μέσα στη δικαιοσύνη, έφεραν καρπούς. Γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει κάποιος σε αυτή τη χώρα,
ο οποίος να λέει ότι οι φόροι που πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να καταλήγουν σε μίζες. Η πρώτη λοιπόν δικιά μου διαπίστωση είναι ότι ο θεσμός της δικαιοσύνης, αν θέλετε και συνταγματικά, είναι ταγμένος να προσδιορίζει τις ποινικές ευθύνες. Η Βουλή θα πρέπει, σκοπό έχει, να παράγει νομοθετικό έργο και να ελέγχει την κυβέρνηση. Το δεύτερο, η δεύτερη διαπίστωση. Εκτός αν το νομοθετικό έργο είναι διευκολυντικό της παρακόλλησης της δικαιοσύνης από τον τρόπο που φτιάχνονται οι νόμοι, την ώρα που φτιάχνονται, το πώς φτιάχνονται και με ποιες πλειοψηφίες. Βλέπε νόμος περιευθύνης. Διότι για παράδειγμα, νόμος περιευθύνης υπουργών, πάμε πιο πίσω, πάμε στο νόμο για το χρηματιστήριο, πάμε στους νόμους και την απόφαση του κοινοβουλίου με πλειοψηφία να παίζονται τα αποθεματικά των ταμείων στο χρηματιστήριο, μετά να έρχεται να αθωώνεται η υπόθεση του χρηματιστηρίου, αλλά να κυνηγάμε την μπουρμπούλια και να είναι μέσα. Εγώ αναρωτιέμαι, θα τη βγάλετε την μπουρμπούλια? Κυρία Κανέλη, θα μου επιτρέψετε? Κύριοι νομοθέτες, θα τη βγάλετε? Θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Γιατί να μου την είχαν κυνηγήσει γι' αυτό? Είναι εύκολο. Κοίταξα, δεν είναι, είναι καλή η παρατήρηση. Η Βουλή πρέπει να κάνει αυτό. Η Βουλή πρέπει να κάνει εκείνο. Κυρία Κανέλη, η Βουλή πρέπει να κάνει το άλλο. Κάτι. Να λέω και εγώ μπορώ τι πρέπει να κάνει. Τη γνώμη μου. Τη γνώμη δεν μπορώ να την πω. Ο κόσμος μας ακούει. Ελάτε, κύριε Δημητρακόπουλε. Αλλά άμα δεν μας αφήνει να πούμε τη γνώμη μας, να μην την πούμε. Το δεύτερο το οποίο, κατά τη δικιά μου άποψη, θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί είναι να πάψουν να υπάρχουν τα προνόμια που έχουν οι υπουργοί σύμφωνα με τον νόμο Περιευθύνσης Υπουργών. Δεν μπορώ να καταλάβω, ενώ είμαστε όλοι ίσοι εναντί του νόμου, δεν μπορεί ο υπουργός να έχει αποσβεστικές προθεσμίες, ούτε μπορεί να έχει παραγραφές, οι οποίες μπορεί να τελειώνουν μέσα σε 1 και 2 έτη. Όλοι οι πολίτες, όταν διαπράξουμε ένα κακούργημα, αν αυτό είναι ένα απλό κακούργημα, η ευθύνη παραγράφεται μετά από 15 χρόνια. Αν είναι σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, η ποινική ευθύνη παραγράφεται μετά από 20 χρόνια. Για ποιο λόγο, όταν μιλάμε περί εσότητας του νόμου, ο υπουργός θα έχει ειδικές προθεσμίες και αποσβεστικές προθεσμίες και παραγραφές, οι οποίες ουσιαστικά πού οδηγούν? Σε ατιμωρησία. Και το τρίτο, για να έρθω σε αυτό το σωστό το οποίο είπε η κυρία Κανέλη, βέβαια η δικαιοσύνη, το πώς θα κινείται δικονομικά, αυτό είναι αρμοδιότητα της Βουλής. Θα πρέπει να της δώσουμε τις δυνατότητες αυτές, ώστε με ταχύτητα και με υποδομή να μπορεί να ξεπεράσει τους κοπέλους που υπάρχουν, κυρία Κανέλη, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, στα συντάγματα άλλων χωρών να προστατεύουν το τραπεζικό του σύστημα. Αυτό που είπε ο Γιάννης ο Ματζουράνης, καμιά φορά υπάρχει βούληση από τους βουλευτές να εντοπίσουν ποινικές ευθύνες, αλλά πρέπει να έχεις τη γνώση και τη δυνατότητα. Διότι όταν μπερδεύεις τους λογαριασμούς και τα περνάς τηλέφωνα, εκεί δεν είναι σκοπιμότητα και είναι βλακεία. Θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν και προσπαθούν να προσδιορίσουν τις μίζες να έχουν και τη δυνατότητα. Και αυτή τη στιγμή σας το λέω, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, οι ανακριτές του 40-22 του νόμου που δίνουν αγώνα κατά της κρατικής διαφθοράς δεν έχουν ούτε γραμματής. Δεν έχουν στοιχειώδη μέσα για να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά. Όταν έρχεται απέναντί μου αξιωματικός, εγώ τι ξέρω από όπλα? Γιατί να ασχοληθείτε εσείς? Εγώ τι ξέρω τι θέλει η χώρα. Κυρία Κανέλη, άλλοι θα ασχοληθούν για τις ποινικές ευθύνες. Τώρα, όσο αφορά τις προμήθειες και κλείνω, θα πρέπει εσείς οι πολιτικοί, που αν θέλετε στον πολιτικό κόσμο, εγώ πιστεύω πάρα πολύ. Δεν έχουμε ενιαία πολιτική. Γιατί δεν μπορούν να υπάρχουν δημοκρατίες και κοινωνίες, έτσι, χωρίς συντεταγμένες εξουσίες. Εσείς οι πολιτικοί θα πρέπει να βάλετε και να θεσπίσετε τέτοια μέτρα, ώστε να περιορίσετε θεσμικά. Θεσμικά τις μίζες. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει εύκολα. Θα μπορούσε να γίνει και τελειώνω εύκολα, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά δεν το θέλει κανείς. Εάν καταργηθεί, κυρία Κανέλη, το ρευστό και όλα κινούνται λογιστικά, θα δείτε και οι μίζες θα εξαφανιστούν και το εμπόριο όπλο θα εξαφανιστούν και οι ληστείες και τα ναρκωτικά. Διότι αν δεν έχει το ρευστό. Θα λειτουργεί το κάτω από το τραπέζι, κύριε Δημητρακόπουλε, αν γίνει αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, όταν όμως γίνονται όλα λογιστικά, όλα εντοπίζονται. Για ποιο λόγο να πάει να κάνεις μια ληστεία όταν μέσα στην τράπεζα δεν υπάρχει ρευστό και είναι λογιστικές οι αξίες? Για ποιο λόγο να κλέψεις? Πώς θα μπορείς να πουλήσεις ναρκωτικά όταν δεν θα υπάρχει ρευστό? Λογιστικό το επίδομα ενεργείας θα δεις τι έχουμε να κάνουμε. Μας κάνει μια κάρτα με κουπόνι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, αν θέλετε, σε γενικό επίπεδο. Όσο υπάρχει ρευστό, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε τη διαφθορά. Θα πάω στον κύριο Χαρδαβέλα και μετά στον κύριο Τσούκαλη. Δεν φταίει ο καπιταλισμός, κυρία. Ναι, κύριε Χαρδαβέλα, παρακαλώ. Από τον κομμουνισμό είναι προτιμότερο πάντως ο καπιταλισμός. Αντισυμβαλόμενος εξαρτάται ποιο είναι όταν αγοράζει όπλα. Με συγχωρείτε. Και όταν κατασκευάζει. Γιατί στον κομμουνισμό δεν υπήρχαν. Στον κομμουνισμό αντισυμβαλόμενος δεν είναι το κέρδος. Γι' αυτό και έχει βιομηχανία από την οποία σας προέκυψε. Μόλις έπαψε να υπάρχει κομμουνισμός, η ντρουμίλα. Πάρτε την και φάτε την μαζί με την.
Γκασπρόμ και τους υπόλοιπους. Παρακαλώ, πάμε στον κύριο Χαρδαβέλα. Παρακαλώ, μιλάτε όλοι μαζί. Παρακαλώ. Ο υπαρκτός κομμουνισμός οδήγησε όλες τις γυναίκες του υπαρκτού. Κύριε Δημητρακόπουλε, να έρχονται εδώ πέρα. Κύριε Δημητρακόπουλε, αυτή ήταν η επιτυχία. Πάμε στον κύριο Χαρδαβέλα. Και θέλω, κύριε Παγορόπουλε, δεν σας έδωσα το λόγο. Θα σας το δώσω αμέσως. Θα μιλήσω τελευταίος από όλο το πράγμα. Κύριε Χαρδαβέλα, εγώ θέλω να θέσω και ένα ερώτημα. Να μιλήσω εγώ πρώτα. Επειδή. Το έχει ζητήσει πολύ ωραία. Θα έρθω στον κύριο Τσούκαλη αμέσως. Πει θέλει να τελειώσει ο κύριος Χαρδαβέλα. Επειδή έχετε ασχοληθεί με το ρεπορτάζ αυτό επί πολλά χρόνια, υπάρχει και μία άλλη διάσταση που δεν την έχουμε αγγίξει αρκετά ακόμη. Πόσα από τα συστήματα αυτά είναι χρήσιμα για τις ένοπλες δυνάμεις και πόσα αποδεικνύονται άχρηστα. Είναι δηλαδή πολλά, και μίζες και άχρηστο υλικό. Από τα πάρα πολλά θα σου πω ένα. Τα πυροβόλα Σουζάνα, τα οποία μας στοιχίζαν 57,8 εκατομμύρια. Δεν τα χρειαζόμαστε. Δεν ήταν εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, αλλά τα αγοράσαμε. Γιατί τα πήραμε, μωρέ Κώστα, εσύ που ξέρεις. Ποια ήταν η αιτιολογία που πήραμε ως Σουζάνα, don't cry for me, τι, ναι, γιατί τα πήραμε. Χρειάστηκε, χρειαζόμαστε, δεν ήταν μέσα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου. Ναι, αλλά τα βάλαμε για ποιο λόγο. Τα πήραμε για να πάρουμε τις μύτες μας. Πήγανε, κάνανε πειράματα με τα. Το ξέρετε, εγώ δεν το ξέρω. Ναι. Τα προτείνει η υπηρεσία ή όχι. Δηλαδή ο στρατός αυτό είναι το πρώτο που βάλει πολύ σωστά ο Τάσος. Ο στρατός αρνήθηκε. Μα δεν σας είπα τι έλεγε ο κύριος Γαλάνης. Ειδικά για τα Σουζάνα που λέει ο κύριος Χαρδαβέλας, τα Σουζάνα αγοράστηκαν με βάση τη μίζα. Αρνήθηκε ο στρατός. Ναι, βεβαίως. Και του λέγανε θα την πάρει τη Σουζάνα, θα την πάρει. Δεν πήρε τη Σουζάνα. Όχι, δεν την πήρε, κύριε Χαρδαβέλας. Δεν την πήρε. Την αρνήθηκε μέχρι τελευταία στιγμή και βρήκαν τη λύση της Κύπρου. Μπομπουλοριάν. Ποιος τα πλήρωσε. Εμείς. Λοιπόν, τι θα πει, δεν θα πήρε. Ο στρατός αντίστατο. Όχι, δεν πήρε το ελληνικό κράτος. Εξαιτίας της Σουζάνας. Τα πήρε το ελληνικό κράτος. Και όταν είδαν ότι η Σουζάνα είναι άσφαιρη, ενώ μας την παρουσίαζαν ως εκρηκτική, τη στείλανε βόλτα στην Κύπρο. Και ακούστε, και ακούστε να δείτε το χειρότερο. Ακούστε με, ακούστε με. Ο Άριος Πάγος βγάζει ένα πόρισμα και λέει ότι αυτή η ιστορία με τα Σουζάνα είναι τρομακτικό σκάνδαλο. Και στέλνει στη Βουλή. Πότε αυτό? 2005. Α. Στέλνει στη Βουλή ο Λινός, ο εισαγγελέας, πόρισμα από έρευνα δικαστική. Ένα μήνα πριν φύγει, δύο μήνες πριν φύγει, πότε. Και τους λέει, φέρτε το στη Βουλή και κάντε εξεταστική επιτροπή για να δείτε τι γίνεται. Αυτό είναι που έλεγε ο κ. Δημητρακόπουλος, η δικαιοσύνη κάνει καλά τη δουλειά του. Αλλά όταν φτάνει το θέμα στη Βουλή. Δεν βρίσκεται ούτε ένας βουλευτής, 30 χρειαζόμουν, 30 υπογραφές. Δεν βρίσκεται ούτε ένας βουλευτής να ασχοληθεί με το θέμα και η κυρία Ψαρούδα Μπενάκη, τότε πρόεδρος της Βουλής, βάζει την υπόθεση στο αρχείο και παραγράφονται όλα τα αδικήματα για την ιστορία Σουζάνα. Κύριε Χαραβέλα, δεν ήταν θέμα Βουλής, ήταν θέμα κυβερνώντος κόμματος. Το κυβερνών κόμμα είχε αποφασίσει την ταφή και δεν κίνησε τη διαδικασία. Ακούστε να σας πω κάτι. Από το 1996 μέχρι σήμερα, μόνο το 60% των αντισταθμιστικών ωφελημάτων δεν υλοποιήθηκαν. Εγώ όμως θα επιμείνω λίγο στην ένα λεπτό, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε να ολοκληρώσω. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν μπορεί να πάρει κάποιος. Μόνο το 60% των αντισταθμιστικών δεν έχουν υλοποιηθεί. Αυτό σημαίνει μια χασούρα εκατοντάδων εκατομμυρίων, διότι τα αντισταθμιστικά ωφέλη τα γνωρίζετε όλοι σας. Είναι τα έργα που αυτό θέλω να μιλήσω. Φυσικά, εγώ για τώρα θα πάμε στο τρία την ερώτηση την κάναμε εμείς. Εγώ την έκανα την ερώτηση στο τρία για τις στατιστικά. Από όλα αυτά λοιπόν που το διάκαμε μέσα και Χατζη Νικολάου. Νομίζετε ότι μιλάτε μεταξύ σας. Στα μικρόφωνα σας. Από όλα αυτά που να κλείσω, από όλα αυτά που να πέρα μέσα, θα συμπληρώσω ένα ακόμη ερώτημα, σωστά ερώτημα του Τάσου του Τέλεγλου. Υπάρχει πολιτική βούληση στα κόμματα που κυβερνούν αυτόν τον τόπο τόσα χρόνια να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό ή όχι. Και μέχρι η στρατιωτική στιγμής, υποχρέωση. Μέχρι στιγμής δεν το έχω δει. Να επιμείνω εγώ σε ένα ερώτημα. Ένα λεπτό. Δηλαδή, Μακή, ένα λεπτό. Ποια είναι η πολιτική βούληση, υπάρχει. Αυτό είναι το ερώτημα. Πριν πάμε στην πολιτική. Λιάννα μου δεν έχει καμία αξία. Υπάρχει βούληση της δικαιοσύνης. Και από τη στιγμή που υπάρχει βούληση της δικαιοσύνης. Εγώ θέλω να πάρω 30 δευτερόλεπτα. Και γίνεται προμήθεια. Ναι. Χωρίς να ερωτηθεί ο στρατός αν θέλει 30 θωρακισμένα. Ναι. Ή θέλει 5 αεροπλάνα. Βεβαίως ούτε γίνεται. Στα TPQ 30. Γίνεται αυτό το πράγμα. Ακούστε να σου κάτι. Εντάξει, stay troika. Μπορεί να γίνεται αυτό. Αυτό πρώτα απ' όλα, αν υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Δύο λεπτά. 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 Δύο
Τραπέζω τα πάντα. Ακούστε να σα πω κάτι. Την Κυριακή. Δηλαδή, πάει ο Υπουργό από το κεφάλι του και θα θέλει ο στρατό. Τώρα τουλάχιστον δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχει ετήσιο πρόγραμμα. Πώ δεν γίνεται τώρα. Παρακαλώ, κύριε Χαρδαβέλα. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ, κύριε. Χαρδαβέλα το είπε. Έγινε. Ναι, κύριε Χαρδαβέλα. Την Κυριακή, σε τρει μέρε από τώρα, τέσσερι στη Real News, έχω βρει έναν άνθρωπο που ήταν μέσα στο κέντρο τη μίζα. Είναι αυτό που μοίραζε μίζε. Και μιλάει. Και μιλάει. Θα το Κυριακή. Θα δείτε. Διακινητή μίζων. Τον δρόμο τη μίζα. Μάνατζερ ο Μίζα. Ξέρανε ακριβώ μέσα στο Υπουργείο Άμυνα. Ποιοι τα παίρνουν, ποιοι ήταν ανοιχτοί και όλα αυτά τα πράγματα. Την Κυριακή στη Ρία. Κύριε Χατζηνικολάου, α μην είμαστε υποκριτέ. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι ότι όταν πρωθυπουργό κάθε χώρα και περισσότερο τη Ελλάδα επισκεπτόταν μια ξένη πρωτεύουσα, γύριζε πίσω με μια παραγγελία για ένα οπλικό σύστημα. Αυτές είναι οι λεγόμενοι εξοπλισμοί ή διπλωματικοί. Εκεί λοιπόν στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι οπλικά συστήματα που τα έχει ανάγκη μια συγκεκριμένη χώρα. Αυτή είναι η πρώτη παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε ένα δίλημα, οι Έλληνες πολίτες. Αφενός μεν κατανοεί ότι το πάρτι που έγινε με τους εξοπλισμούς τα τελευταία 20 χρόνια φέρουν μεγάλη ευθύνη για την κατάντια της χώρας, για το τεράστιο έλλειμμα και συγχρόνως θέλουν να διατηρήσουν και το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων. Το θέμα είναι πώς θα βρούμε την ισορροπία αυτή ούτως ώστε να εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο, αυτή τη γάγκρενα και συγχρόνως να μην πλήξουμε το αξιόμαχο. Μετά τους 400 αυτό δεν στέκει που λες. Τέλος πάντων. Σε 300 όταν πρωτοκάνεις φέτος επιτρέψει... τεστ για τους 400 και έχεις κάνει βόλτα στη Μισή Μεσόγειο γιατί σου είπανε τους παίρνεις, τους χρειάζεσαι. Don't touch me, τους αγγίξεις. Και κάνεις φέτος με δανεικά και φιέστες τεστ σε κάτι που πήρες για να σωθείς και δεν ήξερε ο Σιμίτης που υπέγραφε τα χαρτιά. Επίτρεψέ μου να τελειώσω και να πω να διεκδικήσω για τον εαυτό μου και φαντάζομαι για τους περισσότερους από εδώ μέσα να μου επιτρέψεις να διεκδικήσω τον εαυτό μου και για τους περισσότερους εδώ μέσα ότι θέλουμε τα πράγματα να μην είναι έτσι όπως είναι. Να αλλάξουν. Γι' αυτό ακριβώς συζητάμε. Έχουμε λοιπόν περίπου 100 κύριε Χατζηνικολάου τα τελευταία 15 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 40 δις. 28 με 32. 40 δεν είναι συνολικά πάνω από 32. Με την επιβάρηση. Με την επιβάρηση πάνω από 32 δεν είναι. Για αυτά δανειζόμαστε. Θέτω άλλο ένα ερώτημα σε αυτά που είπε ο κ. Στέλογλου. Όταν πέρυσι. Που είμαστε, είστε για να απαντάτε, που είμαστε στην κυβέρνηση. Όχι, το θέτω το ερώτημα. Είναι και απάντηση. Είναι και απάντηση. Όταν ψάχνουμε να βρούμε ισοδύναμα προκειμένου να αντισταθμίσουμε κάποιες από τις απώλειες, ως εκ του θαύματος βρέθηκαν κάποιες εκατοντάδες κορσέρα, δεν κάνω λάθος, και κάποιες εκατοντάδες άρματα μάχης, τα οποία έστω μετά από κάποια πίεση αποσύρθηκαν, χωρίς, κατά την εκτίμηση αξιωματικών, να πληγεί στο ελάχιστο το αξιόμαχο του ελληνικού στρατού. Να σας κάνω τι σημαίνει αυτό. Κύριε Τσόκαλη, πάνω σε αυτό που λέτε, πείτε μου σας παρακαλώ. Η ερώτησή μου είναι βλάσφημη. Και εγώ βλάσφημος που θα το πω. Έχουμε 4 υποβρύχια, πολύ μεγάλης αξίας, τα οποία σκουριάζουν. Τα φωτογραφίσαμε εμείς στην εφημερίδα και τα δείξαμε. Τα οποία όμως με μία, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω και τις λέξεις τις τεχνικές, με μία συντήρηση μπορούν να είναι αξιόμαχα και μπορούν να είναι σημαντική περιουσία για το ναυτικό μας και για τη χώρα. Και θα γίνει. Γιατί αυτό δεν πουλάμε το ένα από τα 4 για να αντισταθμίσουμε όλα αυτά στα οποία μιλάτε. 1,5-2 δις έχει το καθένα από αυτά. Να σας πω για, για 500 εκατομμύρια κόπηκαν συντάξεις, πεινάει κόσμο. Γιατί ένα δεν πουλάμε. Πολύ να φτιάξουμε τα άλλα 3, να είναι στο ναυτικό, λέω, να λειτουργούν και με το 1,5-2 εκατομμύρια να αντισταθμίσουμε απώλειες. Ούτε αυτό δεν κάνουμε. Γιατί δεν το η κάνουμε. Η απόσυρση γιατί τα όλων αυτών που είπαμε. Η απόσυρση αυτών που σας είπα ήταν μήπως δεν υπάρχει μίζα 350 εκατομμυρίων. 350 εκατομμυρίων το ισοδύναμο αυτό που σας είπα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα 350 εκατομμύρια που είναι συντήρηση. Μα σας λέω 1,5-2 δις είναι μίζες. Το κάθε υποβρύχιο. Και θέλω να κλείσω με το εξής. Επειδή δεν τέθηκε. Μήπως δεν υπάρχει μίζα όταν το πουλάς, μόνο όταν τα αγοράζεις. Επειδή θέλω γιατί να... αλλιώς θα είχαν πουληθεί ήδη θέσω, και τα τέσσερα. Θέλω να θέσω ένα θέμα. Αυτοί που σπέρνουν λένε και πού θα πουλήσουν. Θα τα αφήσουν όπως γίνεται με τους δρόμους, θα παλιώσουν
Και μετά θα πούν στον ελληνικό λαό πάλι, φέρτε άλλα 2,5 δις για να τα φτιάξουμε και θα ξαναπέσουν οι μίζες. Θέλω να τελειώσω με το εξής. Το φτιάξανε, τραβήξανε κουμπί και μετά η δηλωνοσία στην περιοχή. Θέλω να τελειώσω με το εξής, γιατί πρέπει να απασχολήσει και την εκπομπή μας. Είναι τα αντισταθμιστικά. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θέλω, σας παρακαλώ, γιατί έχω τις ερωτήσεις. Με εσάς θα αρχίσω. Θα την πείτε την κουβέντα, αλλά αμέσως μετά θα πάω στους συμπολίτες μας. Βράζετε, σας ακούω. Σας ακούω, έρχομαι τώρα, έρχομαι. Μικρή διακοπή, σε λίγο μαζί. Σε βάθος περισκοπίου είναι. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Είτε παίχτες Ελλήνων, για να μην μπαίνουν τρίτοι στη ζωή σας, πρέπει να πείτε Άσκαλε! Τη σοφία των προβλέψεων. Άσκαλε! Ένα μηδέν. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Άσκαλε! Τι ένα-ένα στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα Live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑ. Πάμε Στοίχημα Live. Κάνε το παιχνίδι σου. Νιτσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νιτσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νιτσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Και τι κάνει, Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Σελβιέξπορτ ει Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελί. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκη. Τώρα δεν θα σταματά να μιλά με του συνεργάτε σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχει απεριόριστε κλήσει προ ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έω 500 λεπτά προ εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητε έω 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μα έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Την Κυριακή, μόνο με τη Real News. Μέγας Αλέξανδρος, ο άνθρωπος φαινόμενο. Το νέο τρίτομο έργο του Σαράντου Καργάκου για τη ζωή και τη δράση της πιο συναρπαστικής φυσιογνωμίας της παγκόσμιας ιστορίας. Μαζί. Η μεγάλη επιστροφή του Ρόμπι Γουίλιαμς. Το νέο CD του Βρετανού Σταρ με 13 υπέροχα τραγούδια. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου.
ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα.